Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ακούσαμε προηγουμένως, αγαπητοί αδελφοί, εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Πού αναφέρεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα? Αναφέρεται εις το γεγονός ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από τον Θεό με πολύ εντυπωσιακό τρόπο εις το όρος Σινά, δεν μπορούσε να αγιάσει, να δικαιώσει και να σώσει τους ανθρώπους. Γιατί τότε τον έδωσε ο Θεός? Τον έδωσε, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και ερμηνευτές, ως παιδαγωγόν, για να οδηγήσει τους ανθρώπους εις την προς τον Χριστόν πίστην, δια της οποίας και μόνο είναι δυνατόν να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε ο νόμος να δικαιώσει τον άνθρωπο, γιατί αυτά που περιελάμβανε ο νόμος, τα έργα του νόμου, ήταν ψηλά σύμβολα, σκέτα δηλαδή σύμβολα, των έργων της σωτηρίας, τα οποία θα νομοθετούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και επίσης δεν μπορούσε κανείς να καθαρίσει τον άνθρωπο, ούτε η τήρηση του νόμου, από κάθε αμαρτία, παρά μόνο από κάποιες σαρκικές, από κάποιους σαρκικούς μολυσμούς. Καθάριζε ο νόμος τον άνθρωπο, αλλά όχι όμως από όλη την αμαρτία. Όλη η αμαρτία μπορεί να καθαριστεί τον άνθρωπο μόνο με τη θυσία του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και μας δικαιώνει και μας αγιάζει και μας καθιστά αξίους της Βασιλείας Του. Έπρεπε να θυσιαστεί ο Χριστός μας για να επιτύχουμε τη δικαίωση και σωτηρία μας. Γιατί τότε δίνει και κατάρες ο Θεός αυτούς οι οποίοι δεν θα τηρήσουν τον νόμο? Γιατί ακριβώς έπρεπε οι άνθρωποι να επαιδαγωγηθούν εις την υπακοή, εις την υπακοή εις τα λόγια του Κυρίου μας ο Χριστού και να αποκτήσουν ευλάβεια και φόβο Θεού αληθινό. Γι' αυτό προετοιμάζονται διαμέσου του νόμου. Και τι λέγει ο Απόστολος απαντώντας στους Ιουδαίζοντες, δηλαδή στους χριστιανούς εκείνους που προέρχονται από τους Ιουδαίους και οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει να συνεχίζουν οι χριστιανοί να τηρούν και το Μωσαϊκό νόμο. Τους απαντά ότι δεν ισχύει αυτό, ο νόμος πλέον έχει καταργηθεί και δεν πρόκειται να δικαιωθεί ο άνθρωπος με την τήρηση των έργων του νόμου. Και εγώ αλλά και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι είχαν αποφασίσει και μετά από την Αποστολική Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα να μην τηρούν πλέον οι χριστιανοί που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό την περιτομή ούτε και τις άλλες νομικές διατάξεις, παρά μόνο να απέχουν από τα ειδωλόθητα και από αίμα και από πνικτό και από την πορνεία. Και όταν τα κάνουν αυτά, τότε θα πράττουν καλώς και δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο να τηρούν παρά μόνο τας εντολάς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και όχι τις διατάξεις του νόμου. Και λέγει στη συνέχεια ότι εγώ δια νόμου, νόμο απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Εγώ, ο Απόστολος, έχω πεθάνει ως προς τον νόμο, διαμέσου του νόμου. Ο ίδιος ο νόμος μου λέγει να μην τηρώ τον νόμο πλέον. Γιατί μέσα στον νόμο είναι γραμμένο ότι προφήτην εκ των αδελφών σου, ως εμέ, αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου. Αυτού ακούσεστε. Θα έλθει ένας προφήτης που δεν είναι άλλος από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και αυτόν θα ακούσετε πλέον. Όταν θα έρθει εκείνος δεν θα χρειάζεται να τηρείτε τις διατάξεις του νόμου. Ο Απόστολος ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγοντας αυτή τη φράση «Εγώ γάρδια νόμου, νόμου απέθανον» κατασκευάζει και αποδεικνύει
πώς κατέλησε τον νόμο και λέγει ότι διαμέσου του νόμου της χάριτος και του Ευαγγελίου εγώ απέθανον εις τον νόμον των παλαιών του Μωυσέως. Ή ακόμα μπορούμε να το εννοήσουμε και ως εξής: εγώ απέθανα τον νόμο δια του νόμου. Δηλαδή αυτός ο ίδιος νόμος με οδήγησε να μην προσέχω πλέον εις αυτόν, αλλά εις τον Χριστόν, διαμέσου των λόγων του Μωυσέως και των προφητών. Ο γάρ Μωυσής και οι προφήτες περί του Χριστού προφητεύσαντες διδάσκουν όλους να πιστέψουν σε Αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό, ώστε αν εγώ προσέχω πάλι και ακολουθώ τον νόμο, αυτόν τον ίδιο νόμο παραβαίνω. Και έτσι απαντάει στους κατηγόρους του, στους Ιουδαίζοντες, στους αυτούς που λέγανε ότι πρέπει να τηρεί ο χριστιανός τον Μωσαϊκό νόμο, ότι αντίθετα με ό,τι λέτε εσείς ότι κάνουμε αμαρτία επειδή δεν τηρούμε τον νόμο, εγώ σας λέω ότι εσείς κάνετε αμαρτία, γιατί ακριβώς ο νόμος προστάζει να μην πλέον ακολουθούμε τον νόμο, εφόσον ήρθε ο προφητευμένος προφήτης, ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας Θεός. Επομένως, μη λέτε ότι εμείς αμαρτάνουμε, γιατί ο Χριστός είναι δυνατόν ποτέ να είναι διάκονος αμαρτίας? Είναι άτοπο αυτό. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και ότι η πίστη στον Χριστό θα μας δικαιώσει και θα μας σώσει. Και δεν αμαρτάνουμε. Εσείς αμαρτάνετε που θέλετε να παραμένετε κολλημένοι στις μωσαϊκές εντολές και διατάξεις και στην περιτομή. Επίσης, μπορεί να εννοηθεί και ως εξής το ρητό αυτό του Αγίου Αποστόλου: «Εγώ γάρδια νόμου, νόμο απέθανον». Ο νόμος επρόσταζε ότι όποιος ήθελε παραβεί τα προστάγματα εκείνα που αυτός διόριζε, να παιδεύεται και να θανατώνεται. Λοιπόν, επειδή και ο νόμος ήταν αδύνατο να τελειωθεί και να φυλαχθεί από τους ανθρώπους, δεν ήταν δυνατόν να τηρηθούν όλες αυτές οι λεπτομερείς έτσι και λεπτολόγιες διατάξεις του νόμου από τους ανθρώπους. Έτσι και εγώ, λέει, όπου προσέχω στον νόμο, όσο το εις αυτόν εθανατώθηκα, γιατί δεν μπορούσα να το φυλάξω. Λοιπόν, στο εξής, ας μη προστάζει ο νόμος εμένα που πέθανα, όσο το εις αυτόν με διπλού θάνατο. Πέθανα με θάνατο ψυχικό, διότι αμαρτάνω με το να μην μπορώ να τελειώσω, να ολοκληρώσω, να τηρήσω τα προστάγματά του. Πέθανα και με θάνατο σωματικό, γιατί ο νόμος καταδικάζει θάνατον εκείνους που τον παραβαίνουν. Επομένως, επειδή προξενεί σε μένα διπλού θάνατο τον θάνατον ο νόμος, πώς πλέον να προσέξω σε αυτόν που με θανατώνει? Εγώ γάρ δια νόμου, νόμο απέθανον. Ή να θεοζήσω, για να ζήσω μέσα στον Θεό, να ζήσω κατά Χριστόν. Και τι λέγει στη συνέχεια? Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Έχω συσταυρωθεί με τον Χριστό και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Εκείνος σταυρώνεται με τον Χριστό, λέγει ο μακάριος Νικηφόρος Θεοτόκης, ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο. Ποιος συσταυρώνεται με τον Χριστό? Αυτός ο οποίος για την αγάπη του Χριστού ταλαιπωρεί το σώμα και το υποβάλλει σε δοκιμασίες, δηλαδή κάνει την κατά Χριστόν άσκηση, καθυποτάζει τη σάρκα, συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Έρει τον σταυρόν αυτού, σηκώνει το σταυρό του, δηλαδή υπομένει κάθε θλίψη και στενοχωρία και κακοπάθεια για χάρη του Χριστού, για να υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα και ακολουθεί ο πίσω του Ιησού Χριστού. Αυτός συσταυρώνεται, αυτός σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό. Και τι λέγει στη συνέχεια? Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Επειδή δε ο Παμακάριστος Παύλος έκανε αυτά τα οποία
για τα οποία μιλήσαν προηγουμένως, δηλαδή κακοπάθησε σωματικά πάρα πολύ για χάρη του Χριστού, γι' αυτό και λέγει «Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτη εγώ». Δεν ζω δηλαδή πλέον εγώ κατά τον παλαιό άνθρωπο, τον φθυρόμενο κατά τας επιθυμίας της απάτης. Δεν ζω υποτασσόμενος στα πάθη και στις αρκές επιθυμίες. Δεν ζω τη ζωή την εμπαθή και πεπλανημένη, καταδιώκοντας και βλασφημώντας τον Ιησού Χριστό, όπως έκανα προηγουμένως πριν πιστέψω στον Χριστό. Ζει δε εν εμή ο Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ. Ενεργεί και δεσπόζει μέσα μου ο Χριστός. Δεν ζω και ούτε κάνω πλέον κάτι που δεν είναι αρεστό στον Χριστό, αλλά όλη μου η ζωή και η πολιτεία κατευθύνεται από Αυτόν, από τον Χριστό. «Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Εγώ λέει αυτό που ζω τώρα, το ζω με την πίστη στον Χριστό, τον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Αυτή η ζωή την οποία ζω εν σώματι, και εφόσον ζω αυτήν τη θνητή ζωή, βλέπω διαπαντός την αθάνατη ζωή. Και προς αυτήν διευθύνομαι δια της πίστεως του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του εις θάνατον για τη σωτηρία μου. Του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ ημού. Βλέπετε, λέει ο μακάριος Νικηφόρος, πως με αυτόν τον λόγο πείθει τους πιστούς, διδάσκοντας ότι κάθε άνθρωπος έχει χρέος να προσφέρει τόση ευχαριστία στον Ιησού Χριστό όσοι θα πρόσφερε εάν Αυτόν μόνο αγαπούσε, αν μόνο για Αυτόν είχε πεθάνει ο Χριστός και για τη σωτηρία Του. Θα πρέπει να αισθανθούμε δηλαδή τον Χριστό ως δικό μας προσωπικό λυτρωτή και ότι έχει πεθάνει για μας. Και θα πρέπει να τον ευχαριστούμε τόσο πολύ σαν να είχε πεθάνει μόνο και μόνο για μας. «Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτη εγώ». Για να μπει κάποιος, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, «Και πώς εσύ, ο μακάριε Παύλε, ζεις στον καιρό που προηγουμένως είπες ότι πέθανες από τον νόμο». Γι' αυτό λέει εδώ ότι «Ο μεν νόμος, ενώ ήμουνα ζωντανός, με θανάτωσε. Ο δε Χριστός, ενώ ήμουνα νεκρός, με πήρε από την έκρωση στην οποία με είχε βάλει ο νόμος και με εζωοποίησε. Διότι νοητός σταυρώθηκα με Αυτόν, με τον Χριστό και πέθανα μαζί Του εις το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή το βάπτισμα έχει τύπο και του Σταυρού και του Θανάτου και της Ταφής του Κυρίου και της Αναστάσεως. Διπλό είναι το θαύμα, γιατί ο Χριστός με ζωοποίησε, ενώ ήμουν νεκρός λόγω του νόμου, και δεύτερον με ζωοποίησε με το θάνατό Του». Και ο Κορέσιος έχει, ο Άγιος Νικόδημος, μια ωραία υποσημείωση, ερμηνεύοντας αυτό το ρητό, λέγει ότι «Ο φιλόν των Χριστών, αυτός που αγαπάει δηλαδή τον Χριστό, μεταμορφούται εις τον Χριστόν, μεταμορφώνεται εις τον Χριστόν». Επειδή, όπως λέει ο Θείος Αυγουστίνος, «Η αγάπη μεταστοιχειώνει τον φιλούντα εις το φιλούμενον». Μετατρέπει δηλαδή, μεταστοιχειώνει αυτόν που αγαπά εις αυτό που αγαπά. Όποιος αγαπά λοιπόν τον Χριστόν, μεταστοιχειώνεται εις Χριστόν. «Όθεν ή φιλείς Θεόν, Θεός εσύ». Εάν αγαπάς τον Θεό, θα είσαι, θα γίνεις Θεός. «Ή δε φιλείς διάβολον, διάβολος εσύ». Εάν όμως αγαπάς τον διάβολο, θα γίνεις διάβολος. «Ή δε σάρκα, σάρξ». Εάν αγαπάς τη σάρκα, θα γίνεις σάρκα. Όπως είχαν γίνει οι άνθρωποι της εποχής του Νόε.
έγιναν σάρκες και όπως είπε ο Κύριος και Θεός θα τους καταστρέψω για το είναι αυτού σάρκας επειδή αγάπησαν τη σάρκα και τα σαρκικά πάθη. Σημείωσε δε ότι πρώτον έργο του Θείου Έρωτος είναι το να ενώνει τον φιλούντα μετά του φιλουμένου. Ο Θείος Έρωτος, η αγάπη δηλαδή προς τον Θεό, ενώνει αυτόν που αγαπά τον Θεό με αυτόν τον οποίον αγαπά, δηλαδή με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θείος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ο μέγας αυτός θεολόγος, είπε «Το όνομα του Θείου Έρωτος δυνάμεως εστίν ενωπιού και συνδετικής και διαφερόντος συγκρατητικής εν το καλό και αγαθό». Δηλαδή η αγάπη προς τον Θεό είναι μία δύναμη που ενώνει και συνδέει και συγκροτεί τον άνθρωπο και τον ενώνει και τον συγκρατεί στο καλό και στο αγαθό. Τον ενώνει με τον μόνο καλό και αγαθό του Θεού. Δεύτερον, έργο του Θείου Έρωτος, εκτός από το να ενώνει τον Θεό με τον άνθρωπο, να ενώνει τον άνθρωπο που αγαπά με τον Θεό τον οποίον αγαπά, έχει έργο δεύτερο και το αμοιβαίον, καθώς λέγει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι «καθώς ο Χριστός εσταυρώθη για μένα, έτσι κι εγώ αμοιβαίως συνεσταύρωμαι το Χριστό και εγώ έχω σταυρωθεί για χάρη του Χριστού». Δηλαδή υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα και θέλει αυτός που αγαπά τον Θεό να πάθει ό,τι έπαθε και ο Θεός για Αυτόν. Σταυρώθηκε ο Θεός για μας και εμείς σταυρωνόμαστε για Αυτόν. Αυτό φανερώνει ότι αγαπάμε τον Θεό. Τρίτον, ο Θείος Έρωτας κάνει τον φιλούμενον να φιλεί τον φιλούντα και να εντυπώνει αυτόν εις όλα τα ορώμενα και νοούμενα. Δηλαδή παντού ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό βλέπει τον Χριστό. Και τέταρτο, έργον εστί του Θείου Έρωτος το να προξενεί έκσταση εις τους εραστάς. Γι' αυτό και είπε ο Θείος Διονύσιος, «Έστι δε και εκστατικός ο Θείος Έρωτας, προκαλεί έκσταση ο Θείος Έρωτος, ουκ αιών εαυτόν είναι τους εραστάς, αλλά των ερωμένων, και δεν αφήνει αυτούς που αγαπούν τον Θεό να ανήκουν πλέον στον εαυτό τους, αλλά να ανήκουν σε Αυτόν που αγαπούν, στον Χριστό». Γι' αυτό και ο Θείος Ιγνάτιος έγραφε προς Ρωμαίους, πολλούμενος από τον Θείο Έρωτα, «Ο εμός έρος εσταύρωται, ο έρωτάς μου έχει σταυρωθεί». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είπε για τον Απόστολο Παύλο ότι η αγάπη έκανε τον Απόστολο Παύλο να μην αισθάνεται ούτε ειδονή, ούτε πόνο, ούτε φόβο, ούτε οποιαδήποτε ανθρώπινη κλίση. Δηλαδή να κλίνει προς τα ανθρώπινα, αλλά όλος να μεταβληθεί στον Χριστό. Ο Απόστολος έγινε όλος Χριστός για τον Θείο τούτο έρωτα και την αγάπη του Θεού. Ο Απόστολος Ανδρέας, όταν κατακρίθηκε να σταυρωθεί από τον Αιγιάτη, τον ηγεμόνα της Αχαΐας, έλεγε «Ω Σταυρέ, τον οποίον πάλε επόθουν, ειδού τώρα όπου απολαμβάνω την τελείωση του πόθου μου. Ω Σταυρέ που ήθελα από παλιά, εσένα, ήθελα να πεθάνω κι εγώ συσταυρούμενος με τον Χριστό, να που τώρα απολαμβάνω την εκπλήρωση του πόθου μου». Εξαιτίας αυτής της Θείας Αγάπης και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε προς τον Νέρονα να τον σταυρώσει κατά κέφαλα, γιατί δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να σταυρωθεί όπως ο Χριστός. Για τη Θεία Αγάπη ο Φίλιππος σταυρώθηκε επί Κλαβδίου Κέσσερος, όπως λέγει ο Εσέβιος. Για την Θεία Αγάπη ο Σίκτος εσταυρώθη επί Δεκίου και Βαλεριανού των Βασιλέων, κατά των Προδέντιων.
για τη Θείαν Αγάπη, ο Διονύσιος εσταυρώθη ύστερα από πολλές τιμωρίες επί Αδριανού. Για τη Θείαν Αγάπη εσταυρώθη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής ο Άγιος Μάρτης Καλλιόπιος, ο μαθητής του Διονυσίου, κατά τον Σούριον. «Ζω δε οκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», λέει ο Απόστολος. Λέγοντας ο Απόστολος Παύλος «Χριστός είναι σταύρο με», φανέρωσε ενιγματοδός το βάπτισμα, το οποίο, όπως είπαμε, είναι τύπος του σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου. Λέγοντας τώρα ο Απόστολος Παύλος «Ζω δε οκέτη εγώ», τι φανερώνει? Φανερώνει τον τρόπο ζωής που πρέπει να ζει ο βαπτισμένος χριστιανός. Να μην ζει πλέον αυτός για τον εαυτό του, αλλά να ζει για τον Χριστό και να ζει μέσα του ο Χριστός και αυτός μέσα στον Χριστό. Πρέπει να ζει νεκρωμένος για τον κόσμο και την αμαρτία και τον διάβολο. Να ζει έχοντας νεκρωμένα τα μέλη του ως προς την αμαρτία. Ζει δε ο Χριστός εν εμή. Δηλαδή, κανένα έργο σωματικό ή κίνημα ψυχικό δεν γίνεται σε μένα, το οποίο να είναι αντίθετο από εκείνα που θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πάντα ποιόν εις εμένα και κρατών και εξουσιάζων. Δεν ενεργώ εγώ πλέον, αλλά ενεργεί ο Χριστός μέσα από μένα. Αυτός είναι ο Κυρίαρχος, ο Βασιλεύς μου, ο εξουσιαστής μου. Και το μεν ειδικό μου θέλημα είναι νεκρό. Το δε θέλημα του Χριστού είναι ζωντανό σε μένα και κυβερνά τη ζωή μου. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, λέγει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, σε μία σημείωσή του, με υψηλότερο τρόπο ακόμα, ερμηνεύει αυτό το ρητό ως αποτέλεσμα του εκστατικού θείου έρωτος που υπήρχε στον Απόστολο Παύλο και λέγει το εξής: «Έστι δε και εκστατικός ο θείος έρος, ουκ αιών εαυτόν είναι του εραστάς, αλλά των ερωμένων». Ο θείος έρωτας είναι εκστατικός και δεν αφήνει αυτούς που είναι εραστές του Θεού να είναι πλέον του εαυτού τους, αλλά να είναι το ερωμένο αυτόν, δηλαδή του Χριστού. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο μέγας εν κατοχή του Θείου γεγονός έρωτος και της εκστατικής αυτού δυνάμεως με τη λιφός, εν Θεό στόματι, ζω εγώ φυσήν ουκέτη, ζει δε εν εμή Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ότι ο Απόστολος Παύλος που ήταν κατεχόμενος από αυτόν τον Θείο έρωτα και είχε γίνει έτσι μέτοχος της εκστατικής του δυνάμεως, με στόμα γεμάτο από Θεία Χάρη έλεγε ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, ως αληθής εραστής και εξαιστικός, ως αυτός φυσεί το Θεό και ούτην εαυτού ζων, αλλά την του εραστού ζωήν, ως σφόδρα αγαπητήν. Πλέον λέει στον Θεό ότι δεν ζω εγώ πλέον για τον εαυτό μου, δεν ζω τη δική μου ζωή, αλλά ζω τη ζωή του εραστού μου, η οποία είναι σφόδρα αγαπητή σε μένα. Και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, σε αυτό το ρητό βασιζόμενο στο Αποστόλου Παύλου, λέγει στην επιστολή του προς τον Ακίνδυνο, ο οποίος αμφισβητούσε το γεγονός ότι το Θείο Φως είναι άκτιστο. Και τι του λέει? «Βλέπεις καθαρά ότι άκτιστος η χάρις? Ού μόνο δε ητι αυτή χάρις άκτιστος εστί, αλλά και το αποτέλεσμα της του Θεού τη αυτής ενεργίας άκτιστο εστί». Όχι μόνο η Θεία Χάρις, η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι άκτιστη και όχι κτιστή, όχι κτίσμα, όπως έλεγαν οι Βαρλαμίτες, αλλά και το αποτέλεσμα αυτής της άκτιστης χάρης και ενέργειας και αυτό είναι άκτιστο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εδώ στον Απόστολο Παύλο? Το να μην ζει πλέον αυτός,
αλλά να ζει ο Χριστός μέσα του, ο οποίος Χριστός είναι άκτιστος. Άρα και ο Μέγας Απόστολος Παύλος κατά χάριν έγινε άκτιστος, γιατί έγινε κατοικητήριο του ακτίστου Χριστού. Ταύτα άρα και ο Μέγας Παύλος την χρονικήν μοικέ της ζωήν, αλλά την του ενικήσαντος λόγου θείαν και αίδιον, άναρχος γέγονε και ατελεύτητος χάριτη. Και ο Μέγας Απόστολος Παύλος πλέον, όπως λέει ο ίδιος, δεν ζει την χρονική ζωή που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά τη ζωή αυτού που μένει μέσα του, του ανάρχου και ατελευτήτου Θεού. Και έγινε και ο ίδιος πλέον κατά χάριν άναρχος και ατελεύτητος. Και λίγο πιο κάτω λέγει, «Κτιστός είναι ο Παύλος μέχρις αν έζει την προστάγματι Θεού εξού κόντων γεγονία ζωή». Ήταν εκτιστός ο Απόστολος Παύλος όσο ζούσε αυτή τη ζωή τη φυσική, την οποία δίνει ο Θεός με το πρόσταγμά του στον άνθρωπο. Ότε δε μικέτητα αυτήν έζει, αλλά την ενικήση του, του Θεού προσγεννωμένη, άκτιστος γέγονε τη χάριτη. Όταν όμως δεν ζούσε πλέον αυτή τη φυσική ζωή, αλλά αυτή τη ζωή που προσγίνεται στον άνθρωπο με την ενίκηση του Θεού, τότε και αυτός έγινε κατά χάριν άκτιστος, όπως ο Θεός είναι κατά φύσιν άκτιστος. Και πας ο ζώντα και ενεργούντα μόνον τον του Θεού λόγον κτισάμενος. Και όχι μόνο ο Παύλος γίνεται κατά χάριν άκτιστος, αλλά και ο κάθε ένας ο οποίος ζει και ενεργεί όπως ο Απόστολος Παύλος και έχει πλέον μέσα του τον Θεό ζώντα και ενεργούντα, και αυτός πλέον γίνεται κατά χάριν άκτιστος. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος τα ίδια σχεδόν λόγια λέγει με αυτά που λέει και ο Απόστολος Παύλος, γιατί και αυτός πυρπολείται από τον ίδιο Θείο Έρωτα. Τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος? «Ουχ είδομε τροφή φθοράς, ουδέ ειδονές του βίου τούτου. Δεν ευχαριστιέμαι, δεν ποθώ πλέον αυτή τη φθαρτή τροφή, ούτε αυτές τις ειδονές της ζωής αυτής της γήινης. Άρτον του Θεού θέλω, άρτον ουράνιον, άρτον ζωής, και πόμα θέλω το πόμα αυτού, ο εστίν αγάπη άφθαρτος και αέναος ζωής». Αέναος ζωή. Θέλω τον άρτο του Θεού, τον ουράνιο, τον άρτο της ζωής, και θέλω ποτό, το δικό του ποτό, που είναι η άφθαρτη αγάπη και η αιώνιο ζωή. Ουκέ τι θέλω κατά ανθρώπου ζήν. Δεν θέλω πλέον να ζω την φυσική ζωή των ανθρώπων. Τούτο δε έστε, εάν εμείς θέλετε, Χριστός είναι σταύρο με. Ζω δε ουκέ τι εγώ, επειδή περζεί εν εμή ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Εάν λέει θέλετε να το δεχτείτε, αυτό που ζω εγώ είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι συσταυρωμένος με τον Χριστό και δεν ζω πλέον εγώ, γιατί πλέον ζει μέσα μου ο Χριστός. Και όλα αυτά βέβαια δεν τα λέει ο Άγιος Ιγνάτιος υπερηφανευόμενος και κομπαζόμενος, αλλά ακριβώς τα έλεγε γιατί τα ζούσε. Μιλούσε εξ εμπειρίας. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ερμηνεύοντας αυτό το ρητό, λέγει «Οκούν η μικέτη ο Παύλος ζει, ο το κόσμος σταυρωθείς, αλλά ο Χριστός εν αυτό ζει, πάντο παρά του Παύλου γινόμενόντε και λεγόμενον, οικότος εις τον εν αυτό ζώντα Χριστόν αναφέρεται». Λοιπόν, εφόσον πλέον ο Παύλος δεν ζει, γιατί έχει νεκρωθεί για τον κόσμο και δεν ζει τη φυσική ζωή που ζουν οι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά ο Χριστός ζει μέσα του, κάθε τι που γίνεται και λέγεται από τον Απόστολο Παύλο αναφέρεται εις αυτόν που ζει μέσα του, δηλαδή στον Χριστό. «Και γάρ τα ρήματα του Παύλου, παρά του Χριστού λαλίστε φυσήν ο υπόν. Η δοκιμή ζητείτε του εν εμή λαλούντος Χριστού και τα ευαγγελικά κατορθώματα. Ουκ αυτού φυσήν είναι, αλλά τη χάριτη του Χριστού, τη οικούσιεν αυτό ανατίθηση». Επομένως,
Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι λόγια που έχουν λαλυθεί από τον Χριστό. Και αυτό ομολογούσε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε ότι μέσα μου αυτά που λαλώ είναι η δοκιμή ζητείτε του ενεμή λαλούντος Χριστού και τα ευαγγελικά κατορθώματα ουκ αυτού φυσήν είναι, αλλά τη χάρη του Χριστού, τη οικούσιαν αυτού ανατίθηση. Αυτά που λέγω είναι αυτά που λέγει ο Χριστός, που είναι μέσα μου. Και αυτά που κατορθώνω δεν είναι δικά μου, αλλά είναι του Χριστού. Και όλα ο Απόστολος Παύλος τα ανέθετε και τα πρόσδιδε εις την χάρη του Χριστού και όχι στον εαυτό του. Τα ανέφερε εις τον Χριστό και τα απέδιδε εις τον Χριστό, γιατί όλα ήταν κατορθώματα του Χριστού και όχι δικά του, του Χριστού που ζούσε μέσα του. Και ο Άγιος Μέγας Βασίλειος λέγει ότι όλοι οι βαπτιστέντες χριστιανοί χρωστούν να λέγουν με αλήθεια τον λόγον αυτό του Αποστόλου Παύλου. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Επομένως, δεν είναι μόνο για τον Απόστολο, αλλά είναι για όλους μας αυτή η φράση του Αποστόλου. Πρέπει όλοι μας να ζούμε όχι για τον εαυτό μας, ούτε ακόμα για την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, αλλά για τον Χριστό. Και να ζει ο Χριστός μέσα μας και ο Χριστός να μας κυβερνάει, του Χριστού το θέλημα να κάνουμε πάντοτε. Του Χριστού ο οποίος πέθανε για μας. «Ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού». Εκείνα λέει που είπα προηγουμένως, τα είπα για την νοητή και ψυχική ζωή, αλλά ακόμα και αυτή την αισθητή ζωή, τη φυσική ζωή που ζω τώρα, θέλει στην εύρην ότι μου την έδωσε ο Χριστός. Ο μεν όμως μη φυλατώμενος, αλλά παραβαινόμενος από τους ανθρώπους, τους εκαταδίκασε όλους υποκάτω εις την παιδεία και αμαρτία, και τίποτε δεν εμπόδιζε να θανατωθούν όλοι και να απολεστούν ως παραβάτη του νόμου, καθώς απολέστησαν και πρώτου γραπτού νόμου όλοι οι άνθρωποι, οι παραβάτη του φυσικού νόμου, εις τον καιρόν του κατακλυσμού. Πριν έρθει ο νόμος, οι άνθρωποι παρέβαιναν το φυσικό νόμο και έπεσαν στα αμαρτήματα της σαρκός και καταστράφηκαν με τον κατακλυσμό. Μετά που ήρθε ο νόμος, πάλι παρέβαιναν και τον νόμο τον Θεόσδοτο, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, και πάλι είχαν επομένως καταδικαστεί και ήταν ένοχοι της παραβάσεως του νόμου. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, μας λύτρωσε από αυτή την καταδίκη του νόμου και την απώλεια και μας δικαίωσε με το θάνατό του, ώστε και αυτό το να ζούμε αισθητός και εν σαρκή το έχουμε δια την εις τον Χριστό πίστην. «Ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τη του Υιού του Θεού», η οποία πίστης μας εδικαίωσε και από την καταδίκη του θανάτου μας ελευθέρωσε. «Ζω τι του Υιού του Θεού πίστη, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ ημού. Ζω με την πίστη στον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου». Γιατί εδώ λέει ο Απόστολος ότι ο Χριστός τον αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για την αγάπη του, εις τον καιρόν όπου ο Χριστός δεν αγάπησε μόνο τον Παύλο, αλλά όλους τους ανθρώπους και παρέδωσε τον εαυτό του για όλους, για τη σωτηρία όλων. Για να απαντήσουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να πούμε το εξής. Λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος πρώτον γιατί στοχάστηκε από ποια κακά μας ελευθέρωσε ο Χριστός και δεύτερον ποια αγαθά μας χάρισε. Και αφού τα σκέφτηκε όλα αυτά και τα έζησε βαθιά μέσα του, άναψε από την αγάπη προς τον Θεό και ονόμασε δική του την
θυσία που έκανε ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους. Δική του την παράδοση, το γεγονός ότι παραδόθηκε ο Χριστός στα χέρια μας. Καθώς και οι προφήτες, τον Θεό που είναι κοινός όλων, τον ονομάζουν δικό του Θεό. Όπως λέει για παράδειγμα ο Άγιος Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλέας και ψαλμωδός. Ο Θεός μου πρόσχεσμη. Δεν είναι μόνο Θεός δικός του, αλλά τόσο πολύ τον αγάπησε ο Δαβίδ τον Θεό, που τον ονομάζει δικό του Θεό. Όπως και εμείς πολλές φορές λέμε, ο Θεός μας, η Παναγία μας, ο Χριστός μας, τον νιώθουμε δικό μας. Και έτσι πρέπει να ανάψει αυτός ο Θείος έρωτας, αυτή η Θεία αγάπη στις καρδιές μας. Και αυτό που έκανε ο Χριστός για όλους, να τον νιώσουμε ότι είναι δικό μας και το έκανε για μας. Και να τον αγαπάμε τόσο πολύ, σαν να το έκανε μόνο για μας. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος, για να δείξει ότι τόσο πολύ χάρη πρέπει ο κάθε χριστιανός να ομολογεί στον Χριστό, γι' αυτό λέγει ότι ο Θεός με αγάπησε και παρέδεσε τον εαυτό του για μένα, για να μας διδάξει και εμάς να ομολογούμε τόση χάρη ότι πήραμε από τον Χριστό και τόση χάρη μας έκανε ο Χριστός σαν να πέθανε μόνο για μας προσωπικά. Γιατί την ευεργεσία αυτή έλαβε από τον Χριστό κυρίως, έλαβαν από τον Χριστό κυρίως και εξαιρέτως μόνοι οι χριστιανοί που πίστεψαν σε Αυτόν. Ώστε όποιος χριστιανός ύστερα από το βάπτισμα και ύστερα από αυτήν την τόσο μεγάλη ευεργεσία του Θεού προσέχει στον νόμο, αυτός δείχνει πως ο Χριστός δεν πέθανε για λόγο του. Έτσι λοιπόν υπονοεί ο Απόστολος λέγοντας αυτά. Αν λοιπόν εσείς που λέτε ότι πρέπει να τηρούμε τον νόμο, λέτε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πλέον αμαρτία, αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχετε βιώσει το τι έκανε ο Χριστός για σας. Και λοιπόν, πώς εσύ ο ανόητε νομολάτρα χριστιανέ δε φρύτης, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αλλά πάλι μετά το βάπτισμα ξαναγυρίζεις τον νόμο και με αυτό αποδεικνύεις πως ο θάνατος του Χριστού είναι άχρηστος και ότι χρειάζεται να τηρείς και τον νόμο για να δικαιωθείς τη στιγμή που ο Χριστός έκανε τόσα για σένα. Σημείωσε δε τον λόγο αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι ο Χριστός παρέδεκε τον εαυτό του εις θάνατον, θεληματικός δηλαδή. Είναι λόγος που αναιρεί τους αιρετικούς αριανούς, οι οποίοι βλασφημούν ότι ο Χριστός κατά προσταγή μόνη του Πατρός και όχι κατά θέληση δική του παρεδόθη εις θάνατον. Οι χριστιανοί λοιπόν πρέπει αυτό να σκεφτόμαστε, ότι ο Χριστός μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη χάρη και τόσο πολύ πρέπει να τον αγαπάμε σαν να έχει πεθάνει μόνο για μας προσωπικά. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έλεγε ερωτικά προς τον Θεό, μιλούσε ερωτικά για τον Θεό και έλεγε σύμφωνα και με τον Απόστολο Παύλο, και με αυτό θα κλείσουμε, τον Ιησού Φιλό, τον Υιόν του Θεού, τον υπέρε μου αποθανόντα και αγερθέντα, τον Ιησού αγαπώ, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος πέθανε για μένα και αναστήθηκε, και πάλι τον Κύριο ποθώ, τον Υιόν του αληθινού Πατρός, Ιησούν τον Χριστόν. Εκείνο ζητώ, τον υπέρ ημών αποθανόντα και αναστάντα. Συγγνωμονείτε με αδελφοί, συγχωρέστε με αδελφοί μου, και να έχετε κι εσείς λέει την ίδια γνώμη με μένα. Μη εμποδίσετε με η ζωή φθάσε, μη με εμποδίσετε να φθάσω στη ζωή. Γιατί ο Απόστολος, ο Άγιος Ιγνάτιος, πορευότανε για το μαρτύριο και κάποιοι χριστιανοί, πνευματικά του παιδιά, προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν από το να μαρτυρήσει και ήταν έτοιμοι να κάνουν τα πάντα και χρήματα να δώσουν για να αποτρέψουν το μαρτύριο. Και τους έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, μη με εμποδίσετε να πάω στη ζωή. Γι' αυτό ζωή ήταν να πεθάνει για τον Χριστό. Ιησούς γαρεστήν η ζωή των πιστών, λέει. Μη θελήσετε μη αποθανήν. Μη θέλετε με να πεθάνω, γιατί αν εμποδίσετε το μαρτύριό μου, είναι σαν να με οδηγείτε στον θάνατο. Θάνατος γαρεστήν, η άνευ Χριστού ζωή.
Θάνατος είναι η ζωή χωρίς τον Χριστό. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα που τρέμουν για την υγεία τους, για να μην πεθάνουν? Πιστέψατε με ότι τον Ιησού φιλώ, τον υπέρ εμού παραδοθέντα. Πιστέψε με ότι αγαπάω τον Ιησού που πέθανε για μένα. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ο ανταπέδω και εμεί. Τι μπορώ να ανταποδώσω στον Κύριο για όλα όσα έκανε για μένα? Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς να μιμηθούμε τους Αγίους μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος για τον χριστιανό. Ο μόνος θάνατος είναι η αμαρτία, η οποία μας χωρίζει από τον Χριστό, που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.